δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι συνταξιούχοι αλλά και οι μισθωτοί, όποτε είναι να περικόψουν οτιδήποτε, να κάνουν περικοπές, να κρατήσουν φόρους κλπ., είναι πάντα έτοιμοι και πριν της ώρας τους. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση τώρα, με βαρύγδουπους τίτλους και το Υπουργείο Εργασίας, θα δώσουμε τα αναδρομικά τέλος Ιουνίου στους συνταξιούχους που έχουν πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας. Θα δώσουμε την αύξηση που προκύπτει με τον επανυπολογισμό και την αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης για τα πάνω από 30 έτη υπηρεσίας. Τουλάχιστον, όταν είναι να ανακοινώσουν κάτι, να είναι σίγουροι εκ των προτέρων ότι το λογισμικό τους είναι έτοιμο. Ας μην κοροϊδεύουν πλέον όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους συναδέλφους μας, που περιμένουν να πάρουν 10 ευρώ, 50 ευρώ, 100 ευρώ, όσα είναι, για να περάσουν τις μέρες που θέλουν, τις διακοπές. Ενεύρε, αδερφέ, δεν κάνει τώρα. Από τη στιγμή που δεν έχεις να τα δώσεις, καλύτερα να μην το λες καθόλου παρά να μην κάνεις αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι. Προκειμένου να φανείς αναξιόπιστος, μην ανακοινώνεις τίποτα παρά μόνο όταν είσαι σίγουρος. Αν κάθε λίγο και λιγάκι, μα δεν είναι το λογισμικό έτοιμο ή δεν είναι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έτοιμες, του Υπουργείου Εργασίας δεν είναι έτοιμες. Ας μην κοροϊδεύουν πλέον τον κόσμο, γιατί έπρεπε από νωρίς, από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος, να έχει ετοιμαστεί η κυβέρνηση για να κάνει τον επανυπολογισμό. Θα μου πείτε, είναι τόσο εύκολο? Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά όταν να κάνουν περικοπές είναι πανεύκολο. Ναι, μα είτε το λες είτε δεν το λες. Τώρα, άμα το πεις, κάντο να τελειώνει αυτή η ιστορία, να πάει στην ευχή. Αλλιώς κατάπιετο και μην κάνεις τίποτα άλλο. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Κύριε Σφικιανάκη, μιλάμε για εκείνη την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας. Για αυτά τα αναδρομικά μιλάτε? Όχι. Α, μιλάτε για άλλο. Είναι ο νόμος 4670 του 2020 που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση. Και προβλέπει ότι όσοι έχουν πάνω από 30 έτη υπηρεσίας, όσοι συνταξιούχοι έχουν πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας ή 12.000 ένσημα, το πούμε απλά, συγγνώμη, ή πάνω από 9.000 ένσημα, προκύπτει, μάλλον ψηφίστηκε με το νόμο αυτό, αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης του τμήματος της ανταποδοτικής σύνταξης και όχι της εθνικής. Λοιπόν, με αυτό τον επανυπολογισμό προκύπτουν κάποιες αυξήσεις στους συνταξιούχους και αφορά, βέβαια, αυτή η περίπτωση αφορά τους νέους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016. Για τους παλιούς έχει ανακοινώσει μέχρι τέλος Ιουλίου θα τα πάρουν. Αμφιβάλλω αν θα τα πάρουν και οι παλιοί, θα τα παραπέψουν πάλι στον άλλο μήνα. Αυτά είναι τα αναδρομικά. Όσον αφορά το θέμα της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, περιμένουμε, είχαν πει ότι το Μάιο θα έβγαινε, πέρασε ο Ιούνιος, θα περάσει μάλλον και ο Ιούλιος και δεν θα έχει βγει η απόφαση αυτή, και περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα προβλέπει πάλι και εκείνη η απόφαση για τις επικουρικές συντάξεις, για τα δώρα των χαμηλοσυνταξιούχων. Λένε οι περισσότεροι από εσάς, οι συνταξιούχοι με τους οποίους μιλάμε και μέσα από τη συχνότητα του 984 και κατηδίαν σε πολλές περιπτώσεις, ότι βρε παιδιά, εδώ έχουμε χάσει το μέτρημα. Δεν ξέρω εσείς από τη δική σας την πλευρά πώς το βλέπετε, κύριε Σφακιανάκη. Δηλαδή λένε το εξής: έκαναν αλχημίες, έκοψαν από μια σίγουρη πηγή χρήματα για μνημονιακούς λόγους. Όλα αυτά τα οποία έχουν κόψει ουσιαστικά τευτέρι δεν έχουν κρατήσει, ή αν έχουν κρατήσει το έχουμε έχουν θάψει. Ναι, το έχουν θάψει κάτω από τη γη. Αυτή την ώρα έχουν μπερδέψει τους συνταξιούχους με αυτά που θα πρέπει να δώσουν, αυτά που δεν θα πρέπει να δώσουν, με τις δικαστικές αποφάσεις που ως πολιτικοί είναι υποχρεωμένοι, και με ήττα και με όμικρον γιώτα, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν, αφού είναι αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και πρέπει να ισχύει. Δυστυχώς, εμείς εδώ στη χώρα μας τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων τις ξεπερνάμε. Και το λέω αυτό γιατί, αν θυμάστε καλά, το 2015 είχαν βγει δύο σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές που είχαν γίνει στις συντάξεις και στις κύριες και στις επικουρικές.
Δυστυχώς το κράτος τότε, η τότε κυβέρνηση, αγνόησε αυτές τις αποφάσεις επιδεικτικά και ψήφισε το νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος έθαψε τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων για τις περικοπές που έχουν γίνει από το 2013 και μετά. Και λέω έθαψε γιατί εφάρμοσε τον επανυπολογισμό των συντάξεων με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διεκδικήσουν οι συνταξιούχοι τις, να πάρουν πίσω τις περικοπές που έχουν γίνει από το 2013 και μετά. Σας έβαλε σε διαδικασίες να τρέχετε έτσι ώστε να υπάρχει ένα απέραντο δικαστήριο σε ό,τι έχει να κάνει με τις, με τις συντάξεις σας. Ακριβώς, αυτά τα οποία έκοψαν, δηλαδή όλα τα ευτράπελα μαζεμένα. Και δεν ξέρω, αμφιβάλλω εάν θα δικαιωθούν μετά την ψήφιση αυτού του νόμου του Κατρούγκαλου, ο οποίος στην ουσία κατήργησε, μάλλον νομιμοποίησε, αν θέλετε να το πούμε απλά, τις περικοπές που έγιναν από το 2013 και μετά. Εμείς όμως ως συνταξιουχικό κίνημα συνεχίζουμε και ζητάμε να αποδοθούν όλες οι περικοπές από το 2013 και μετά στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις και την επιστροφή των δώρων όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2012. Αυτά δεν πρόκειται να τα απεμπολίσουμε. Θα συνεχίσουμε να τα διεκδικούμε παρά το ότι οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις τα έχουν γράψει στα τευτέρια με άχρωμο μελάνι, έτσι να μην τα βλέπουν. Τα έχουν θαμμένα, 2 μέτρα κάτω από τη γη, να μην τα βρείτε ποτέ.